και θα το ξέρετε περισσότερο το περιμένοντας τους βαρβάρους, θα το έχετε διαβάσει. Για αυτούς που δεν ξέρουν, δεν το έχουν διαβάσει, δώστε βάση στα στιχάκια. Φίλε Θωμά, με τον Θωμά συνεργαζόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια με το φεστιβάλ στο Λίλαντα. Είναι μεγάλη μου χαρά, πραγματικά φίλε, σε νιώθω έτσι που είναι, σε νιώθω αδερφό μου, φίλο μου και συμπολεμιστή μου, γιατί τα ίδια πράγματα κάνουμε. Και ένας από τους λόγους, τα τελευταία χρόνια τα είχα παρατήσει και είχα πάει στο χωριό και έφτιαξα κάτι αντίστοιχο εδώ, το τρενοτεχνείο το έχω ονομάσει. Πολλοί θα το ξέρετε, που ήθελα να κάνω ακριβώς αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ. Όμως, αυτό για να ευδοκιμήσει θέλει και πότισμα, θέλει και τις ψυχούλες από κάτω. Πού θα τα λέω, στον φρόντο. Γι' αυτό, φίλε Γιώργο και εσύ, Λεκάκη, και εσύ αδερφέ μου, το μικρό σου εδώ, Κώστας, Κωστή, να είσαι καλά. Μας ταξίδεψες πέρα εδώ. Αλλά ο παππούς τα λέει άλλος. Περιμένοντας τους βαρβάρους. Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι. Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη σύγκλιτο μια τέτοια απραξία. Τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα, τι νόμους πια θα κάνουν οι συγκλητικοί. Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθη και κάθεται στις πόλεως στην πιο μεγάλη πύλη, στο θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχτεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο μας ύπατοι και οι πρέτορες ευγήκαν σήμερα με τις κόκκινες, τις κεντυμένες τόγες. Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια. Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια, μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλυμμένα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θα πούνουν τους βαρβάρους. Γιατί οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται φράδιες και δημιουργίες. Γιατί να αρχίσει μόνο μια σε αυτή η ανησυχία και η σύγχυση, τα πρόσωπα της σοβαρά που έγιναν, γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατές και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι. Γιατί ενύχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήλθαν και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μια κάποια λύση. Οι βάρβαροι δεν ήρθαν γιατί ήταν ήδη μέσα. Όπως είναι και τώρα. Και είναι στο, όχι στο χέρι μας, στο χρέος έχουμε να τους πάρει ο διάλογος για να τους σηκώσει και να τους διώξουμε. Αυτό που γίνεται τώρα, αυτό είναι. Ο παππούς εδώ περιγράφει πριν από 1,5 αιώνα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Τους βλέπετε όλους. Τα βραχιόλια τους, τα σκουλαρίκια τους, τα μπέγγια. Γίνεται χαμός στην πατρίδα και αυτοί ξύνουν. Μην πω ότι κάνει άλλο βαρύτερη κουβέντα, γιατί εγώ τα λέω και λαϊκά. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Αγάντα, όρθιοι, έχουμε χρέος να σταθούμε. Η καιρή είναι δύσκολη. Να, εγώ έγραψα τώρα, θα πούν τα παιδιά, το Ελληνάκι, το οποίο τραγούδι το έγραψα όταν έφυγε ο γιος μου για το Λονδίνο να πάει να σπουδάσει. Γιατί να σπουδάσει ο γιος μου στο Λονδίνο.
Είπα εδώ η πατρίδα αυτή πρέπει να είναι ένα πανεπιστήμιο παντού, στη Σάμμο, Πυθαγόρας, εδώ ο δικός μας, ο Αριστοτέλης εκεί, δηλαδή έχουμε γεμάτοι δασκάλους και φιλόσοφους και εμείς πάμε έξω. Και πάμε έξω. Και εκεί έγραψα αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε, που λέει «Αχ, Ελληνάκι μου, παλικαράκι μου, πάλι θα μου πας τα ξένα, γράψε αλίμονο σε μένα. Αχ, μανούλα μου, αχ, καρδούλα μου, τι κι αν φεύγω για τα ξένα, η καρδούλα μου σε σένα». Πες το παρακάτω, δεν θυμάμαι τα λόγια. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, δύναμη. Δύναμη, δύναμη, δύναμη.